Εγκαινιάζουμε στις 21 Δεκεμβρίου τον κεντρικό πολυχώρο αλληλεγγύης και πολιτισμού ανοιχτή πόλη που στεγάζεται στο κτίριο Ερμής επί των οδών Πανεπιστημίου, Γαμβέτα και Μπενάκη. Ο πολυχώρος μας οργανώνεται σε δύο τομείς. Ο τομέας αλληλεγγύης και πολιτισμού είναι σε αυτό το μέγαρο Ερμής. Το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο στεγάζεται στην οδό Κάνιγκος 33. Θα περιμένουμε τους φίλους και τις φίλες μας την Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ για να γνωρίσουν όχι μόνο το χώρο που μπορεί να αποτελέσει ένα στέκι και ένα τόπο συνάντησης για όλους καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, αλλά και για να γνωρίσουν επίσης τις δραστηριότητες αλληλεγγύης και πολιτισμού. Αυτές θα εκφράζονται κάθε εβδομάδα σε ένα πρόγραμμα λειτουργίας του χώρου. Κάθε συλλογικότητα, κάθε κοινωνική ομάδα που χρειάζεται να στεγαστεί μπορεί να απευθύνεται στον πολυχώρο, ο οποίος διατίθεται αφιλοκερδώς για συναφείς κοινωνικές εκδηλώσεις. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα και την Παρασκευή, αλλά και πολλές άλλες ημέρες της εβδομάδας, θα λειτουργεί ο πολυχώρος ως χώρος πολιτισμού με μουσικές, θεατρικές παραστάσεις, με παρουσιάσεις βιβλίων, συγγραφέων, με ομιλίες που ενδιαφέρουν τον κόσμο σήμερα, αλλά και με κινηματογραφικές προβολές. Βεβαίως, μπορεί κανείς να εκλάβει τον πολυχώρο ως στέκι, στο οποίο έρχεται με την παρέα του, συναντάται με τους φίλους του, δίνει τα ραντεβού του από τη στιγμή που είναι στο κέντρο της πόλης και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμος για όλους. Ο χώρος είναι διόροφος. Στο πρώτο επίπεδο στεγάζονται οι δραστηριότητες των μεγάλων εκδηλώσεων, είτε είναι ομιλίες είτε είναι παραστάσεις, και λειτουργεί το καφέ. Ο χώρος διατάσσεται ή ελεύθερα, σαν καφεθέατρο θα λέγαμε, ή με έναν τρόπο πιο συμβατικό, ανάλογα με το είδος της ομιλίας ή της παράστασης. Στη δεύτερη στάθμη στεγάζονται οι δομές μας κοινωνικής αλληλεγγύης. Εδώ είναι κεντρικές δομές, γιατί η ανοιχτή πόλη συμβάλλει σε τοπικές δομές αλληλεγγύης, στηρίζει στέκη αλληλεγγύης και δίκτυα αλληλεγγύης και στα 7 διαμερίσματα. Οι δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης είναι παροχή πληροφορίας και στήριξη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους δανειολήπτες, δανειστική βιβλιοθήκη, συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για διανομή όπως οργανώνεται το πρόγραμμά μας και στα διαμερίσματα και γενικά συζητήσεις και ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των διαφορετικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε η μια ομάδα να διδάσκεται από την άλλη και όλες μαζί να οικοδομούμε αυτό το ευρύτατο δίκτυο στο σύνολο της Αθήνας και θα έλεγα του Λεκανοπεδίου, γιατί οι δομές αλληλεγγύης δεν σταματούν στην πόλη της Αθήνας, για την οποία πρωτίστως ενδιαφέρεται η ανοιχτή πόλη. Το εγχείρημά μας κρίνεται από πολλούς τολμηρό και πράγματι, επειδή είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι, είναι ένα εγχείρημα δύσκολο. Όμως στηρίχτηκε στην εθελοντική προσφορά δεκάδων φίλων της ανοιχτής πόλης και όχι μόνο ανθρώπων που συμμερίζονται τους σκοπούς της προσπάθειάς μας και συνεισφέρουν είτε με εργασία, είτε χρηματικά, είτε με όποιο άλλο τρόπο μπορούν, ώστε το όραμά μας να γίνει πραγματικότητα.